Όλοι ζούσαμε σε κατάσταση νευρική ιστερίας, έγραφε ο Έρικ Χόπσμπαουμ, ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαίους ιστορικούς, σχεδόν 50 χρόνια αργότερα όταν θυμόταν τη μαύρη σκιά των πυρηνικών μανιταριών. Έτσι έβλεπε τα πράγματα ένας διανοούμενος. Όμως σε ποιο βαθμό ίσχυε το ίδιο για τη μάζα των απλών Ευρωπαίων. Οι περισσότεροι άνθρωποι ένιωθαν μόνιμο φόβο και ζούσαν σε κατάσταση νευρικής ιστερίας. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη. Ύστερα από μια περίοδο στην οποία κυριαρχούσαν ο πόλεμο, η αιματοχυσία, ο πόνο και ο όλεθρο, οι περισσότεροι άνθρωποι τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση λαχταρούσαν περισσότερο από οτιδήποτε άλλο την ειρήνη και την κανονικότητα. Αν και τι προηγούμενε δεκαετίε η κανονικότητα ήταν περιορισμένη, η λαχτάρα για κανονικότητα σήμαινε ουσιαστικά μια ζωή η οποία θα περιστρεφόταν γύρω από την οικογένεια και την εργασία με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, προστατευμένοι από τις χειρότερες μορφές φτώχειας και ανασφάλειας. Καθώ η ανάμνηση των φρικαλαιοτήτων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου υποχωρούσε βαθμιαία και μέσα από τα ερήπια άρχισε να αναδύεται το περίγραμμα μια νέα Ευρώπη, για τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων σημασία είχαν η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ευημερία. Οι άνθρωποι είχαν αρχίσει να ονειρεύονται καλύτερου καιρού. Όμω, η προοπτική ενό πυρηνικού πολέμου ανάμεσα στι νέε δυνάμει, οι οποίε ήλεγχαν τώρα την Ευρώπη και κοίταζαν απειλητικά η μία την άλλη πάνω από το σιδηρούν παραπέτασμα που διαιρούσε την Ευρώπη, έριχνε βαριά τη σκιά τη. Η ικανότητα των πυρηνικών όπλων να επιφέρουν την πλήρη καταστροφή είχε καταστήσει του πολίτε τη Ευρώπη ανίσχυρου. Οι κάτοικοι όλη τη Ευρώπη και πέρα από αυτή έπρεπε να μάθουν να ζουν με τη βόμβα. Ο φόβος και η μυρολατρία συνυπήρχαν. Υπήρχε μια αιτία και για τα δύο. Μιλάμε, είναι αυτή η συμμορία της κορυφής που είναι υπερατλαντική, πώς λέγεται, διατλαντική θα έλεγα, διατλαντική, δηλαδή από τη μια μεριά του Ατλαντικού Ωκεανού μέχρι την άλλη. Είναι, ε, είναι δαιμονική, δεν ξέρω πόσο αλλιώς να το πω. Ε, τους πείσανε τότε τους ανθρώπους, γιατί ρίξανε δύο, στη Χειροσύμα και στον Αγκασάκη, οι Αμερικάνοι, ότι κινδυνεύεις από αυτό. Φόβος. Τώρα μας πείσανε ότι κινδυνεύουμε από τον κορονοϊό. Φόβος. Τρόμος. Δεν έχει καμία διαφορά. Τώρα μας έχουνε το ότι τον πόλεμο στην Ουκρανία. Καμία διαφορά επίσης καμία διαφορά. Κάπου γίνεται κάτι σε μακρινό μέρος, πω πω θα πεθάνεις, η υπόθεση, έλειξε. Θα σε πιάσει και σένα. Θα σα ρίξουν πυρηνικά. Φόβο, τρόμο. Μην διανοηθεί να έχει μια κανονικότητα που λέει εδώ πέρα. Όχι, ποτέ. Μα δεν σε αφήνουν ήσυχο, του πούστιδε δηλαδή, το πώς προσαρμόζονταν οι άνθρωποι στη νέα πραγματικότητα της απειλής εναντίον της ίδιας τους της ύπαρξης πήκυλε φυσικά ανάλογα με τις προσωπικές συνθήκες ζωής, τα πιστεύω και τις πεπιθήσεις, την κοινωνική τάξη, την εθνικότητα, τη γεωγραφία και μεριάδες άλλους παράγοντες. Επηρεαζόταν επίση σε μεγάλο βαθμό από τις πληροφορίες τις οποίες παρήχαν τα πολιτικά κόμματα και οι ηγέτες τους. Τα άμεσα ενημέρωσης, κοινωνικοί σχολιαστές και άτομα με επιρροή σε διάφορα επίπεδα. Όσο δύσκολο κι αν είναι να καταλήξουμε σε γενικά συμπεράσματα, φαίνεται πως, παραδόξως, στην πιο επικίνδυνη φάση της αντιπαράθεσης του ψυχρού πολέμου, η αντίσταση στα πυρηνικά όπλα ήταν σχετικά ήπια. Στη διάρκεια της θερμότερης φάσης του ψυχρού πολέμου, τα αντιπυρηνικά κινήματα ήταν σε εμβρυικό στάδιο και δεν ήταν ικανά να εξασφαλίσουν ευρία λαϊκή απήχηση πρέπει να τους ενώσεις όλους κάτω από μία ομπρέλα. Τώρα λέει κλιματική αλλαγή, τότε λέγανε τα πυρηνικά. Πού ξέρει ο Κοσμάκης τώρα για τα πυρηνικά. Πού ξέρει για τα πυρηνικά. Βρέχει ας πούμε σήμερα α, πφ, κλιματική αλλαγή. Θα ψοφίσουμε όλοι σαν τα ποντίκια. Να μπούμε όλοι στην κυβωτό του Νόε. Έρχονται πλημμύρες πρέπει παιδιά, μια βροχή ρίχνει, α πούμε. Όχι, δεν ξέρει εσύ, είσαι, είσαι χαζούλη, είσαι λαουτζίκο. Εμεί ξέρουμε. Πρέπει να οργανωθεί και να τρώσει ακρίδες. Αυτό είναι, αυτή είναι η απάντηση στο προβληματισμό σου. Μα δεν έχω προβληματισμό. Μια απλή βροχή ρίχνει. Όχι, δεν ξέρει εσύ. Θα πρέπει να βρούμε τον ε, κλιματολόγο να μα πει. Ο κλιματολόγο τι μα λέει εδώ στην Ελλάδα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει τεράστιο τσουνάμι στον Κορινθιακό. <laughs> Κάτσε να φτιάξουμε μαλλί, να βγούμε στην τηλεόραση. <laughs> Οι δυτικοευρωπαϊκέ κυβερνήσει είχαν καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να ενσταλλάξουν στου πολίτε των χωρών του βαθιά αντισοβιετικέ απόψει και την αντίστοιξή τους, δηλαδή την πίστη, στην ασφάλεια την οποία παρήχαν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, οι οποίε ευρέω θεωρούνταν ο σωτήρα τη Δυτική Ευρώπη και η εγγύηση τη μελλοντική ευημερία τη. Και πάντα λοιπόν λέμε την αλήθεια, αλλά δεν λέμε όλη την αλήθεια. Οι Ηνωμένε Πολιτείε τη Αμερική ήταν ο δεξής βραχίωνας της Μεγάλης Βρετανίας και η Σοβιετική Ένωση ήταν ο αριστερός βραχίωνας της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυτοκράτηρας. Αλλά, τι λέμε όλοι όλα αυτά τα χρόνια, έξω οι βάσει του θανάτου. Εοκ και νάτο, το ίδιο συνδικάτο. Οι Αμερικάνοι είναι κακοί. Οι τράπεζε θα μα φάνε τα λεφτά. Τώρα αυτό δεν είναι το σύνθημα παντού, δεξιά αριστερά. Όλοι το ίδιο λένε. Πώ που οι Αμερικάνοι, πώ που οι κακοί αυτοί. Τους Αμερικάνους όμως τους έβαλαν και πήγανε στο Κουβέιτ, στο Ιράκ, στο Ιράν, στο Αφγανιστάν, στην Κίνα που χτυπούνε, υποτίθεται, που είναι αντίπαλοι. Έλα όμως που είναι ένα απλό αριστερό, ε, δεξί χέρι. Κάτσε. Δεξί χέρι των Άγγλων. Το κεφάλι έχει στέμα επάνω και αυτή τη στιγμή έχει βασιλιά. Το δεξί χέρι έχει χρυσάφι. Το αριστερό χέρι είναι το κακό. Δεν πρέπει να γράφει το παιδί μου αυτό. Είναι του διαβόλου. Ε, να το. Οι εγγυητές λοιπόν είναι οι Αμερικάνοι. Στις άλλες αναδιόμενες πυρηνικέ δυνάμεις, στη Βρετανία και τη Γαλλία, υπήρχε επίσης ευρεία αποδοχή της άποψης ότι η κατοχή πυρηνικών όπλων ήταν ισχυρό αποτρεπτικός παράγοντας. Ποιον θα απέτρεπαν? Τους Ρώσους θα χτυπούσαν οι Ρώσοι το Λονδίνο, α πούμε και το Παρίσι. Να τρελαθούμε τελείω. Πού είχε καταφύγει ο Μάρξ, στο Λονδίνο δεν ήτανε. και η γυναίκα του πώς πέθανε. Ήταν τότε ο Τζένερ που έκανε το εμβόλιο της ευλογιάς. Και η γυναίκα του έκανε το εμβόλιο και αρρώστησε βαριά και του είπα να δεν γίνεται πρέπει να κάνει και άλλη μια δόση. Αλλιώ ε, αλλιώς θα πεθάνει. Και η γυναίκα του πέθανε. Η γυναίκα του Μάρξ Πέθανε μετά το εμβόλιο για την ευλογιά. Και ο Μάρξ ε, έστελνε συνέχεια γράμματα στους φίλους του, στους τους του, του, του άφησε μικρά παιδιά να τα μεγαλώσει μόνος του και αυτός ε, πήγε στον γιατρό που της έκανε την ένεση και του έλεγε η «Γιατρέ, η γυναίκα μου πώς πέθανε, ε, μόλις έκανε το εμβόλιο πέθανε». Ε, «Εντάξει, πρέπει να εμπιστευόμαστε την επιστήμη». Hm. «Πού έγιναν όλα αυτά» στο Λονδίνο. Επομένως θα μπορούσαμε να πούμε ίσως με κάποια υπερβολή ότι στη Δυτική Ευρώπη ο φόβος για τα πυρηνικά όπλα αφορούσε σε μεγάλο βαθμό τη μία μόνο πλευρά. Τα Σοβιετικά όπλα προκαλούσαν φόβο. Το ΝΑΤΟ, στην ουσία τα Αμερικανικά, αλλά και τα Βρετανικά και Γαλλικά όπλα ήταν πηγή ασφάλειας. Ο αντιαμερικανισμός, ο οποίος από τα τέλη της δεκαετίας του 60 θα τροφοδοτούσε ένα διαρκώς διευρυνόμενο αντιπυρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας που είχε επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τις αντιδράσεις εναντίον του πολέμου του Βιετνάμ, έπαιζε πολύ μικρότερο ρόλο τη δεκαετία του 50. Ε, σου δημιουργούν κάτι το οποίο είναι πλαστό, ένα πλαστό πρόβλημα. Ποιος έφτιαξε τα πυρηνικά? Οι Αμερικάνοι. Πάρα πολύ ωραία. Ε, αλλά αυτή είναι η καλή. πυρηνικά ποιο έχει, έχουν και οι Ρώσοι. Αυτή είναι η κακή όμω. Πρέπει να του φοβάσαι και για να τους φοβ... επειδή του φοβάσαι, πρέπει οι άλλοι να έχουν πιο πολλά πυρηνικά. Και δεν πρέπει να υπάρχει κανεί στον κόσμο που να μην έχει τόσα πολλά πυρηνικά. Από εκεί που δεν είχε τίποτα, οι ίδιοι σου δημιουργούν το πρόβλημα, οι ίδιοι σου δημιουργούν τον τρόμο, οι ίδιοι σου δίνουν και τη λύση. Ότι ποια είναι η λύση, πιο πολλά πυρηνικά, για να χτυπήσουμε τους κακούς που έχουν λιγότερα πυρηνικά και τζούφια. Ε, και δεν έριξαν και ποτέ. Άρα δεν ξέρουμε πώς είναι. Είναι τρομερό. Τώρα ασχολούμαστε με πόσα φύλλα υπάρχουν. Πώς είπε και ο Σαμαράς στην ομιλία του, ε, το, το, στο μεσαίο ασχολούνταν με το φύλλο των αγγέλων. Κάτι αντίστοιχο είναι και τώρα. Είναι δύο μόνο τα φύλλα. Όχι. Είναι οχτώ είναι L lesbians είναι G gay ομοφιλόφιλοι λεσβίος ομοφιλόφιλοι ε, L B G, bi, LGBT bi bisexual δε, ε, και που πάνε και με τους δύο και με άντρες και με γυναίκες ε, LBGT. trans ε, trans η trans δεν ξέρω πως λέγεται τραβεστή, δεν ξέρω πως λέγεται Q, Queer, που πάνε με τα πάντα. Ε, λοιπόν, L, L, G, B, T, Q, 5, άντρα, γυναίκα, 6, 7 και υπάρχει και ένα φύλλο το οποίο λέγεται που διαπερνά όλα τα φύλλα και τα υπόλοιπα 7 το οποίο πάει με άντρε, γυναίκε. Μάλλον όχι. Λέει, τώρα είμαι γυναίκα, μετά είμαι άντρα, μετά είμαι λεσβία, μετά είμαι ομοφυλόφιλο, μετά είμαι τραν, μετά είμαι queer, μετά πάω μόνο με κουνάβια, μετά πάω μόνο με άλογα, μετά πάω μόνο. Λοιπόν, υπάρχουν 8 φύλλα. Όχι, δεν υπάρχουν 8 φύλλα, υπάρχουν 18 φύλλα. Ε, όπως τότε λέγανε για το φίλο των αγγέλων, πιάνεις, φτιάχνεις ένα πράγμα το οποίο είναι τελείως πλαστό και το δημιουργείς και το χτίζεις και το ανδρώνεις και το φουσκώνεις το οποίο είναι τελείως εικονικό. Φτιάχνεις μια εικονική πραγματικότητα για να φτιάξεις καινούριου πελάτες. Ο, είτε τα πυρηνικά είναι αυτά, είτε να θέλει ο άλλος να γίνει από γυναίκα άντρας, θα πρέπει, τι να κάνει, δεν ξέρω, πώς γίνεσαι, σου κολλάνε ένα τσουτσούνι ή από άντρας γυναίκα, στο κόβουνε, μετά πρέπει να βάλεις βυζιά, πρέπει να κάνεις αποτριχώσεις, πρέπει να βγάλεις τα φρύδια, που να μην είσαι σαν τον καραμαλή, πρέπει να βάψεις τα μαλλιά, να μην είσαι σε αυτή την κατάσταση. Σου δημιουργούν καινούριε ανάγκες σε κάνουν πελατάκο για κάτι που δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Το ίδιο λοιπόν είναι όπως και τότε και τώρα. Μπορούμε να σταχειολογήσουμε μία κατηγορία αντιλήψεων για την πιθανότητα πυρηνικού πολέμου, οι οποίε υπήρχαν στη Βρετανία στι αρχές της δεκαετία του 50, από τις καταγραφές στο ημερολόγιο τη Νέλα Λάστ, μια παντρεμένη γυναίκα, Τη κατώτερη μεσαίας τάξη 60 ετών, ψηφοφόρου του Συντηρητικού Κόμματο, η οποία ζούσε ήσυχα στα προάστια του Barrow Infernes στη Βόρεια Αγγλία. Την πρωτοχρονιά του 1950, ένιωσε κατάθλιψη για αυτά που μπορεί να επιφύλασε το μέλλον. Οι άλλοι, τώρα οι 60χρονοι σε ένα χωριουδάκι, αισθανόταν κατάθλιψη γιατί υπήρχαν τα πυρηνικά. Δηλαδή, ποια παράκρουση μα έχει χτυπήσει στον εγκέφαλο, εδώ κανονικά, μέσα. Είχε διαβάσει σε ένα αμερικανικό περιοδικό που τη είχαν δώσει κάποιοι φίλοι τη. Ένα άρθρο το οποίο υποστήριζε ότι ο πόλεμο ήταν αναπόφευκτος. Όπω μα λένε τώρα, με την Τουρκία θα γίνει πόλεμο, παιδιά, θα γίνει πόλεμο. Τα όπλα τα έχουμε στείλει στην Ουκρανία, έχουμε αποστρατευτικοποιήσει τα νησιά, ε, θα μπουν οι Τούρκοι. Πάρτε κι άλλα όπλα, κι άλλα όπλα πάρτε. Πάρτε αεροπλάνα. Να χτυπήσετε τους Τούρκους που δεν έχουν πιλότους, που έχουν κάτι πακιστανά πιλότους. <laughs> δηλαδή αυτό είναι πραγματικά. Ο πόλεμος ήταν αναπόφευκτος μετά το 1951 και διατύπωνε την άποψη ότι οι ατομικές βόμβες ήταν κάτι το ασήμαντο σε σύγκριση με τα βιολογικά όπλα στα οποία επικεντρώνει τις προσπάθειές της η Ρωσία. Να το πάλι, κι άλλο πρόβλημα. Α, διάβαζε η Άλλη τώρα σε ένα Αμερικάνικο περιοδικό που τη είχαν δώσει κάποιοι φίλοι τη. Ένα άρθρο το οποίο υποστήριζε ότι ο πόλεμο ήταν αναπόφευκτο μετά το 1951 και διατύπωνε την άποψη ότι οι ατομικέ βόμβε ήταν κάτι το ασήμαντο σε σύγκριση με τα βιολογικά όπλα που. Ε, που το διάλογο το λέει τώρα. ε, το χάσα. Ε, στο, στα οποία επικεντρώνει τις προσπάθειές της η Ρωσία τσάκ! της βάλαν κι άλλο φόβο βιολογικά όπλα φτιάχνει όπλα η Ρωσία, βιολογικά πάντα πυρηνικά τώρα τώρα έχουμε τους ιούς θα πεθάνεις από άνθρακα από... πως λέγονται Μάρμπουρκ, ιό Μάρμπουργκ. θα πεθάνεις από ιό ε, του πράσινου νείλου του κίτρινου γάγκη του το κίτρινο κουνούπι, το κουνούπι λεοπάρδαλη, το κουνούπι παπάριανη. Η ανάγνωση εφημερίδων και περιοδικών, η παρακολούθηση εκπομπών στο ραδιόφωνο και οι συζητήσεις με φίλους είχαν διαμορφώσει και είχαν επιβεβαιώσει τις ξεκάθαρες απόψεις της για τον αναπτυσσόμενο ψυχρό πόλεμο, τον Μάιο, ανήσυχη για την απειλή των ατομικών όπλων και έχοντας ακούσει ότι στη Στοκχόλμη κατασκεύαζαν πυρηνικά καταφύγια 20 μέτρων, πω, πω, κοίτα τώρα τι γίνεται. Ε. Η Νέλα φοβήθηκε για την πιθανότητα ενός... ενός... ενός νέου πολέμου και σκέφτηκε την ανθρωπότητα να επιβιώνει βαθιά κάτω από τη γη. Χριστέ μου, να μπούμε στα λαγούμια. Γιατί όχι. Λογικό το βρίσκω. Μέσα στο σπίτι, κλείστε τα παντζούλια. Μέσα. Όταν στα τέλη Ιουνίου ξέσπασε ο πόλεμος της Κορέας, σαν ήμουν, ένιωσα σαν να ήμουν, ένιωσε σαν να άρρωστη. Στη σκέψη ότι τα γεγονότα στην Κορέα μπορεί να καταστρέψουν τον πολιτισμό όπως τον ξέρουμε. και όλα αυτά είναι το 1950, ρε πουστη, δεν υπάρχει. Και αναρωτήθηκε τι όπλα κατήχε η Ρωσία πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα. Η κακή. Η Νέλα ήταν υπέρ της δράσης των Δυτικών για να βάλει τέλος στην κομμουνιστική πρόθεση και ορμή. Αργότερα τον ίδιο μήνα ακούγοντας τις οδηγίες για την πολιτική άμυνα και βλέποντας πως τοποθετούνται οι μάσκες για την προστασία από δηλητηριώδη αέρια ένιωσε κατάθλιψη όταν έμαθε τις καταστροφικές επιπτώσεις τις οποίες θα είχε μια έκρηξη ατομικής βόμβας στο Μπάροου. Θα χτυπήσουν τον Μπάρο εκεί πέρα που είναι αυτή. <laughs> <laughs> στο κολοχώρι στην Αγγλία, στη Βόρεια Αγγλία. Θα πάει η βόμβα και θα τη χτυπήσει. Ωχ, <laughs> <Οχ, Θεέ> μου. <laughs> και άκουσε το διπλανό της να σχολιάζει απεσιόδοξα. Όσο πιο γρήγορα τελειώσει, τόσο πιο γρήγορα θα κοιμηθούμε. <laughs> <laughs> Οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα παρά μόνο να προσεύχονται. Si e nella.